να διαμαρτύρονται για την ακρίβεια. Είναι ημίμετρο. Στα όλα στον ωκεανό. Να βοηθήσει τόσο πολλά. Πρεμιέρα έκανε ο συντελεστής του μηδενικού ΦΠΑ σε βασικά αγαθά με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας που πλήττει όλο και περισσότερο την κοινωνία. Από το ΦΠΑ θα απαλλαγούν βασικά είδη όπως το παιδικό γάλα, οι παιδικές πάνες, οι πάνες ενηλίκων, τα προϊόντα για τη γυναικεία υγιεινή προστασία, αλλά και συγκεκριμένα λαχανικά και φρούτα. Ήταν μέχρι χθες το βράδυ γύρω στα 16,5 ευρώ περίπου ανά τεμάχιο και πλέον είναι γύρω στα λίγο πιο κάτω από 14 ευρώ, γύρω στο 13,80. Την εφαρμογή του μέτρου χαιρέτησε και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών. Και η παραμικρότερη βοήθεια είναι καλοδεχούμενη. Σε εντατικούς ελέγχους για εφαρμογή του μέτρου προχώρησε η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή. Εμείς αύριο θα στείλουμε επιθεωρητές να καταγράψουν τις τιμές και θα επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να δούμε, όπως και την προηγούμενη φορά, αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ή όχι. Ποικίλουν οι απόψεις για την εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, αφού άλλοι συμφωνούν και κάποιοι άλλοι διαφωνούν. Έντονα είναι πάντως τα παράπονα γενικότερα για τις αυξήσεις που καταγράφονται στις τιμές. Βεβαίως θα βοηθήσει, αφού ο κόσμος περιμένει την στιγμή τούτη για να μπορέσει να βελτιώσει τα τρόφιμά του και την τσέπη του. Πρέπει να συνεχίσουν να το κάνουν παντού, διότι μπορεί να κρύβει όλα. Σίγουρα, αλλά χρειάζεται για άλλα πράγματα. Αν είναι για το καλό μας, να το δούμε. Δηλαδή, αν μεταφέρουν το ποσοστό αυτόν κάπου αλλού και έρθει έμμεσα σαν φορολογία. Οι τιμές είναι πλέον αβαστάκτες. Το μέτρο του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2025. Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο.